Μόνο στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού θα υπάρξουν μικρές αυξήσεις στο Δήμο Άργους, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα δεν θα υπάρξει καμία αύξηση. Για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και για όλα όσα συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, μας ενημερώνει ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος. Αποφασίσαμε ο Δημοτικός Φόρος να παραμείνει ως έχει. Δεν δώσαμε καμία αύξηση, γιατί γνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά του Δήμου μας. Δώσαμε μια αύξηση 2,3% στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, γιατί αυτό δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε. Τα τέλη αυτά είναι ανταποδοτικά. Δηλαδή, ό,τι εισπράττεις καταναλώνεις για την καθαριότητα και για τον φωτισμό. Δεν μπορούν να καλυφθούν από άλλο κωδικό άρθμο, από άλλο μέρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Στα τέλη ακίνητης περιουσίας παραμείναμε όπως έχουμε. Δεν κάναμε καμία αύξηση. Το ίδιο και στα τέλη χρήσεως δημοτικών πλατιών και άλλων χώρων και των χώρων της λαϊκής αγοράς. Στα τέλη διαφήμισης και φωσικής πάλι δεν δώσαμε καμία απολύτως αύξηση. Και δεν το κάναμε αυτό για λόγους που ενδεχομένως να επενιχθεί κάποιος ότι μπαίνουμε σε έτος προεκλογικό κτλ. Το κάναμε γιατί εξετάσαμε τα οικονομικά του Δήμου μας και είδαμε ότι αντέχουμε να μην δώσουμε αυξήσεις και επιβαρύνουμε τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με ένα νόμο 3801 του 9, πρόσφατο, πρέπει να ρυθμιστούν τα χρέη αυτών που χρωστάνε στο Δήμο. Και επάνω στα χρέη, επάνω σε αυτά που έπρεπε να έχουν αποδώσει, έχουν επιβληθεί και πρόστιμα. Και τα ποσά έχουν διωγγωθεί. Οι περισσότεροι που κάνουν χρήση των ανωτέρων που αναφέραμε, των χώρων κτλ., είναι συνεπείς. Πολλοί δε είναι ασυνεπείς, προπαντός στον χώρο της λαϊκής αγοράς. Εν πάση περιπτώσει, η πολιτεία είπε ότι πρέπει να ρυθμιστούν αυτά τα χρέη. Αφού κάνει μία έκπτωση στα πρόστιμα που έχουν υποβληθεί, το υπόλοιπο που απομένει από τα πρόστιμα και από το κύριο χρέος θα ρυθμιστεί σε 12 μηνιαίες δόσεις. Έτσι αποφασίσαμε, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, η οποία αίτηση θα πρέπει να γίνει στην αρμόδια υπηρεσία ταμιακή του Δήμου μέχρι τέλος του έτους του 2009. Άλλα θέματα είχαμε τα εξής. Είναι για την επιχορήγηση των πολιτιστικών συλλόγων. Κάθε φορά κάποιος πολιτιστικός σύλλογος ή ένα αθλητικό σωματείο έκανε μια αίτηση και ζήταγε ενίσχυση από το Δήμο. Επειδή αυτό γινόταν όχι αυθαίρετα, αλλά όποιος έκανε αίτηση μπορούσε να ισχυριστεί το λόγο για τον οποίο ζητούσε την ενίσχυση αυτή, μπορεί να έπαιρνε και κάποιο ποσό, ενώ άλλοι έμεναν παραπονωμένοι. Αποφασίσαμε λοιπόν το εξής. Συγκροτήσαμε μία πενταμελή επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από 3 αιρετούς της πλειοψηφίας και 2 της μειοψηφίας. Η επιτροπή αυτή θα συγκεντρώνει τα αιτήματα των ενδιαφερομένων μαζί με τα παραστατικά στοιχεία, δηλαδή τι σκοπό εξυπηρετεί κάθε σωματείο ή κάθε πολιτιστικό σύλλογος, τι δραστηριότητες κάνει και εάν δεχτούν αυτά τα σωματεία ή αυτοί οι πολιτιστικοί σύλλογοι να ενταχθούν μέσα στο πλαίσιο δράσης του Δήμου που έχει να κάνει με τις πολιτιστικές του εκδηλώσεις και με τις αθλητικές του δραστηριότητες, τότε θα ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθεί. Αλλιώς δεν θα χρηματοδοτείται κανένας. Να ξέρουν δε ότι η διαδικασία θα γίνεται με διαφάνεια και αξιοκρατικά και θα αναρτάται ο πίνακας εκείνων που δικαιούνται, ας το πούμε έτσι, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου για να μην υπάρχει καμία παραξήγηση. Άλλη απόφαση που πήραμε είναι να καθαρίσουμε τα χαντάκια, τα ρέματα που υπάρχουν στην πόλη και πέριξ αυτής και στα δημοτικά διαμερίσματα, γιατί όπως βλέπουμε έχουμε βροχερό καιρό και δόξα τω Θεώ, καλό είναι αυτό, για να μην έχουμε προβλήματα πλημμυρών. Θα αρχίσει το έργο πολύ σύντομα. Και ένα άλλο θέμα ήταν και με εισήγηση δική μου να εκδώσουμε ένα ψήφισμα ως Δημοτικό Συμβούλιο για την υπουργοποίηση του κυρίου Μανιάτη, του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και να τον καλέσουμε να συνεργαστεί μαζί μας για την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων του Δήμου μας, όπως είναι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και η πράξη εφαρμογής του Νοτίου Τμήματος, τα οποία έχουν σκαλώσει, έχουν αδρανοποιηθεί. Το μεν πρώτο στη Γενική Γραμματεία στην Τρίπολη, στην Περιφέρεια, το δε δεύτερο στο Υπουργείο Παιδείας, και τουλάχιστον εγώ θα έχω και 50 φορές τηλεφωνήσει αύριο μεθαύριο, μέχρι που ήρθαν οι εκλογές, τελείωσαν
Τώρα έγινε πολιτική αλλαγή, θα δούμε εάν θα έχουμε την ίδια μεταχείριση που είχαμε και πρώτα, που δεν το φαντάζομαι. Ο κ. Μανιάτης εξάλλου έχει κάνει και σχετική επερώτηση προεκλογικά, και τα λέω αυτά για να το υπενθυμίσω και για να τον δεσμεύσω. Έχει κάνει προεκλογική επερώτηση και ζητούσε γιατί δεν προχωράει αυτό το θέμα. Τώρα που ο ίδιος λοιπόν είναι αρμόδιος, φαντάζομαι να το θυμηθεί και να το προχωρήσει. Το άλλο ψήφισμα αφορά τη χειροτονία του επισκόπου του Θεοφιλέστατου κυρίου Καλνίκου Κορομπόκη, που χειροτονήθηκε από τον αρχιεπίσκοπό μας προχθές την Δευτέρα ως επίσκοπος Επιδαύρου και βοηθός επισκόπου Αργολίδας, του Μητροπολίτη μας Ιακώβου της Αργολίδας.